άλλο, μας είχε κάνει εντύπωση αυτό. Είχα αντέδρασα, λέω καλά. Εντάξει, είδε μία φορά, πήρε μία αθλήτρια, την πήγε σπίτι της γιατί έκανε κρύο, ήταν πρόβλημα. Συνεχώς γινόταν αυτό το πράγμα. Με διαφορετικές αθλήτριες. Με διαφορετικές αθλήτριες. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν θέλω να πω και ονόματα, αν χρειαστεί και να καταθέσω και οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από πότε μιλάτε? Αυτό το παρατηρώ εγώ πάνω από δεκαετία. Δεν είχα αντιληφθεί κάτι μέσα στο χώρο. Δεν είχα αντιληφθεί γιατί δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα να το πω. Συμβαίνει εδώ, κάτι δεν μου αρέσει. Ούτε σας είχε πλησιάσει κάποιος αθλητής του να σας παραπονεθεί ότι συμβαίνουν πράγματα όχι, τα οποία τον φέρουν όχι, σε δύσκολη θέση? Όχι, όχι. Εσείς τον βλέπατε όμως με αθλήτρια, είπατε. Ναι. Με αθλήτριες, όχι με αθλήτρια. Όχι, δεν το έκανα παρατήρηση. Είχε συζητηθεί με μια κυρία που έφερνε την κόρη της στη σχολή και ήταν και πρωταθλήτρια και της λέει, δεν θέλω να πω όνομα. Τι συμβαίνει? Εντάξει, μία με την άλλη, δηλαδή κάπου μου είχε κινήσει μία... Ναι, εμείς τον είχαμε δεχτεί πολύ καλά στο χώρο, τον είχαμε καλέσει και σε κάτι διοργάνωση που είχαμε κάνει, δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι. Μάλιστα. Αυτό προσβάλλει το χώρο. Τώρα που ακούσατε αυτά που μαθαίστηκαν. Όχι. Γιατί συγκινήσετε? Γιατί έχω παιδιά και έχω εγγόνια. Και συγκινούμε και είμαστε άνθρωποι που δίνουμε τον εαυτό μας οι προπονητές. Και μου κάνει εντύπωση γιατί συνεχίσα να είναι προπονητής. Γιατί συνέβαινε ένα περιστατικό όταν έγινε η διάσταση που ήταν με τη γυναίκα του. Πήγε εκεί, έσπασε όλο το σπίτι, πήρε μια καραμπίνα, ανέβηκε στην ταράτσα και έλεγε θα αυτοκτονήσω. Ένας εισαγγελέας, ένας αστυνομικός πώς τον αφήνει να συνεχίζει να έχει σχολή, τα εκβοντώ και να πηγαίνουν παιδιά εφόσον έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά? Μπορείτε να μου πει κάποιος?